Στο Δημήτρη Κουφοντίνα, όπως αυτή χθες στο γραφείο του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Από τις αρχές της εβδομάδας, Εύα, υπάρχει μεγάλη ανησυχία και φόβος στις τάξεις της ελληνικής αστυνομίας πώς θα κλιμακωθούν οι επιθέσεις και οι καταδρομικές ενέργειες για τον Δημήτρη Κουφοντίνα, ο οποίος από χθες νοσηλεύεται εδώ στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας, φρουρούμενος με αστυνομικούς τόσο μέσα όσο και έξω από το νοσοκομείο. Αυτό που λένε χαρακτηριστικά οι γιατροί για την κατάσταση της υγείας του είναι πως έχει χάσει αρκετά κιλά, ενώ παρουσιάζει και μυϊκή αδυναμία, και φυσικά παρακολουθούν πάρα πολύ στενά την κατάσταση της υγείας του και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή τις επόμενες μέρες. Όλα αυτά φυσικά λίγες ώρες μετά την καταδρομική επίθεση που έγινε χθες στο γραφείο του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, από αντιεξουσιαστές οι οποίοι ανέβηκαν στο δεύτερο όροφο του κτηρίου της οδού Γιαναδίου και πέταξαν φέικ βολάν, ενώ προκάλεσαν και φθορές στην πόρτα, γράφοντας παράλληλα και συνθήματα. Για ακόμη μια φορά η αστυνομία δεν έκανε καμία προσαγωγή. Μίλτο Σακελάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, τεταμένο αναμένεται να είναι το κλίμα στη σύνοδο κορυφής των G7 στον Καναδά.